Καταπληκτικό, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το πολύ, Μάρτιο του 2018. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μάχη των φύλων, ο αγώνας τένις που έμεινε στην ιστορία. Μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνίστρια, τη βραβευμένη με Όσκαρ, Έμα Στόουν. Η παγκόσμια πρεμιέρα έγινε στο φεστιβάλ του Τορόντο και ο Αλέξανδρος Λιζάρδος ήταν εκεί. 30 Σεπτεμβρίου 1973. Μια ιστορική μέρα για τον αθλητισμό και τα δικαιώματα των γυναικών. Το γήπεδο του Armstrong γεμίζει με 30.000 θεατές. Ο Bobby Rings προκαλεί την αθλήτρια του τένις Billie Jean King σε αγώνα με μοναδικό του σκοπό να αποδείξει ότι το ανδρικό φύλο είναι ισχυρότερο. Αυτός ο αγώνας έγινε γνωστός ως η Μάχη των Φύλων και έγινε κινηματογραφική ταινία που κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα στις 12 Οκτωβρίου. I think that she knew what was right and what kind of things needed to change in her sport and in the world, and she spoke out about it even if she was struggling or even if she was afraid. So learn you don't need to be perfect to be great, and that's a pretty valuable lesson. Στην πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Τορόντο βρέθηκε και η πραγματική ηρωίδα, η Billie Jean King. I'm the luckiest girl in the world to have Emma Stone play me. Oh, she's number one. Can't go better than that. But she's number one not only on on the court, but in the film as an actor, but she's also a wonderful person. Δυστυχώς, η Μάχη των Φύλων δεν έχει επιληθεί ούτε στην πραγματικότητα, ούτε μέσα από μια ταινία. Η Emma Stone πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά μιας αληθινής ιστορίας που έθεσε όμως σημαντικά ερωτήματα και ξεπέρασε ακόμα και την βάση για την οποία επικοινωνούσε, δηλαδή έναν αγώνα τένις. Το αποτέλεσμα αυτού του γεμάτου ένταση αγώνα χάρισε τότε στις γυναίκες το αίμα τους πίσω και σε εμάς σήμερα, τους κινηματογραφόφιλους θεατές, μία ταινία που δεν θα γνωριθεί από τις μεγάλες βραβεύσεις.